Είναι γεγονός ότι πράγματι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Τα συνεργεία του Δήμου κατά τη διάρκεια της νύχτας προέβησαν σε επαναδιαγράμμιση των θέσεων της ελεγόμενης στάθμευσης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα συμπεριληφθούν μέσα σε αυτά, μέσα στην ελεγόμενη στάθμευση, και τα νοικιασμένα οικόπεδα από την πλευρά του Δήμου. Θα συμπεριληφθούν μέσα. Θα λειτουργήσει πολύ σύντομα ηλεκτρονικό σύστημα κατάληψη των θέσεων και πληρωμής, και φυσικά και το παλιό σύστημα της κάρτας. Όταν τελειώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και τη δική σας βοήθεια, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι μέλη γενέστε, και θα δώσουμε και μία προθεσμία μιας εβδομάδας στον κόσμο να ενημερώσουμε με φεϊβολά, με χαρτιά πάνω στα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πότε θα ξεκινήσει κανονικά η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι ένα μέτρο το οποίο πιστεύουμε ότι θα αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης, είναι ένα μέτρο το οποίο πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει τους πολίτες, διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας, είτε περαστικοί, είτε μένοντας σε μακρινές τοπικές κοινότητες από την Τρίπολη και θέλουν να εξυπηρετηθούν και δεν βρίσκουν χώρο. Και είναι και πολλοί εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους με την πρόθεση να κουνηθούν, βλέπουμε πολύ θε απάνω, ή κάποιων υπηρεσιών που τα αφήνουν το πρωί, τα παίρνουν την άλλη μέρα και όλα αυτά. Ο σκοπός της ελεγχόμενης στάθμευσης ή των χώρων στάθμευσης είναι να εξυπηρετείται ο πολίτης για να κάνει τη δουλειά του. Πόσο οικόπεδα νοικιάσατε? Αν δεν κάνω λάθος, είναι 17 τα οικόπεδα τα οποία έχουν νοικιάσει. Όσα τα προηγούμενα είναι, τα προηγούμενα με την προσθήκη ενός ή δύο, καθ' στιγμή κάποια άλλα δύο δεν δέχτηκαν να νοικιαστούν ή άλλαξε η χρήση τους. Έτσι λοιπόν είμαστε σε καλό στάδιο και πιστεύω θα πάμε καλά. Σχετικό είναι ότι έχουμε σταλεί και κάποια ειδοποιητήρια που αφορούν σε παλιές κλήσεις, εδώ και 10 χρόνια πολλές, μπορεί να είναι και παραπάνω ίσως. Η κλήση είναι ένα δημόσιο παραστατικό. Πώς λέμε τιμολόγιο αγοράς, πώς λέμε απόδειξη λιανικής. Αυτό σβήνεται ποτέ? Δεν σβήνεται ποτέ. Έτσι είναι και οι κλήσεις. Οι κλήσεις δεν σβήνονται ποτέ. Δεν υπάρχει διαδικασία να σβήσουμε μία κλήση. Βέβαια, υπάρχει κάποια επιτροπή η οποία έχει έδρα στην Τροχέα, αν δεν κάνω λάθος, που μπορεί να προσφύγει κάποιος πότε, κατά τη διάρκεια που επεδόθη η κλήση. Όχι μετά από 10 χρόνια, όχι μετά από 5 χρόνια, όχι μετά από ένα μήνα. Τότε λοιπόν που κάποιος έχει μία κλήση και την αμφισβητεί, μπορεί να προσφύγει σε αυτή την επιτροπή, έτσι ώστε να βρει το δίκιο του. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες κλήσεις οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος ευθύνεται και ποιος παραπληροφορούσε τον κόσμο λέγοντάς του ότι φέρε μου την κλήση να τη σβήσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί πράγματι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και αυτό έχει γίνει. Και αυτό έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι για να βάλουμε και μια τάξη και να ξέρουμε και πώς λειτουργεί το κράτος, δεν είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε ο Δήμος. Δεν τρελάθηκαμε εμείς εδώ πέρα μέσα και είπαμε ιδιαίτερα αυτή την εποχή, σας στέλνουμε τα κριτήρια, ελάτε πληρώστε μας. Αυτό μήπως είναι και θέμα μνημονίου, μήπως είναι και κάτι το οποίο προέκυψε από τις υποχρεώσεις του κράτους, μήπως είναι και κάτι το οποίο το επέβαλε το κράτος. Ναι, είναι κάτι το οποίο μας εζητήθη. Και μάλιστα. Και καλώς σας εζητήθη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που παράνομοι δεν πρέπει να πληρώνει. Και βέβαια θα το βάλω και έτσι, αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι αν δεν εστέλνονται αυτά τα υλοποιητήρια, κινδύνευε ο υπάλληλος με απόλυση και ο δήμαρχος με πάυση. Εντάξει, μας επέβαλαν να στείλουμε τα κριτήρια, γιατί αν δεν στείλαμε τα κριτήρια, ο υθα ετοιμωρείται. Αυτό να και δεν υπερασπίζουμε τον υπάλληλο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε μια εποχή τραγική την οποία ζούμε από οικονομικής πλευράς, δεν είναι δυνατόν να μην σκέπτομαι και τον συμπολίτη. Δεν είναι δυνατόν να μην σκεπτόμαστε όλοι μας, και εμείς και εσείς, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θέλετε καλώς, θέλετε κακώς, δεν είχατε πληρώσει. Πληροφορήθηκα όμως ότι εντός των ημερών θα δοθεί μια δυνατότητα ρύθμισης σε αυτές τις παραβάσεις του ΚΟΚ. Του ΚΟΚ. Θα δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης αυτών των παραβάσεων σε κάποιες δόσεις, έτσι ώστε να έρθει απάλαφρα σε όλους. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία τη μεταφέρω και με επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει.